Ακόμη και για την Καβασάκη θα πρέπει να έπεσε βαρύ. Η εταιρεία που έχει συνδέσει το όνομά της με τα γκάζια και τις μοτοσυκλέτες υπερεπιδόσεων να ασχολείται με τα σκούτερ. Όπως λέει και η ίδια όμως, η μετακίνηση αλλάζει. Όπως αλλάζουν και όλα γύρω μας. Σπρώχνει τα όρια μακρύτερα, διατείνεται η πράσινη εταιρεία όταν αναφέρεται στην ανανέωση των μοντέλων της. Αυτή τη φορά έσπρωξε την ερμητικά κλειστή ως τώρα πόρτα της και ασχολήθηκε με τα σκούτερ. Μιας και το έκανε όμως, είπε να το κάνει με το δικό του τρόπο. Σχεδίασε ένα σκούτερ λοιπόν που ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της εποχής. Ευρύχωρο, άνετο, οικονομικό, ελύσεται με άνεση στο στενάχωρο καθημερινό κυκλοφοριακό χάος, βγαίνει όμως και παρά έξω. Να πάει ένα ταξιδάκι. Κοντινό. Με τα 300 κυβικά εκατοστά του μονοκύλινδρου κινητήρα ανήκει στη μεσαία κατηγορία, από πλευράς επιδόσεων και βάρους. Όμως με το πληθωρικό περιτύλιγμα φλερτάρει και με τον χώρο των Mega Scooter. Αφού κάλυψε τις βασικές ανάγκες, έβαλε το προσωπικό της στίγμα. Καθώς την υπογραφή μας είναι γνωστό ότι δεν τη βάζουμε όπου να είναι. Τα δύο δισκόφρενα λοιπόν είναι τύπου Μαργαρίτα, με σαφείς σπορ καταβολές από τα νίντζα μοντέλα της. Τα διπλά έμβολα τοποθετήθηκαν ώστε να εγγυηθούν την αποτελεσματικότητά τους. Όμως τα σωληνάκια υψηλής είναι εκεί γιατί έτσι πρέπει σε μια Καβασάκη. Τα μασκέ του συνεπιβάτη δεν μοιάζουν απλά, αλλά προέρχονται από την γκάμα μοτοσυκλετών της εταιρείας. Οι μανέτες των φρένων είναι ρυθμιζόμενες. Το μούτρο μοιάζει με τα τελευταία ZX. Και τα LED κυριαρχούν στα φωτιστικά σώματα. Δεν μπορούσε βέβαια να δώσει το τιμημένο όνομα των Ninja. Αλλά για να έχει και κάτι από αυτό, έδωσε ένα γράμμα. Έτσι, το πρώτο σκούτερ της Καβασάκη είναι το J300. Επίσης, ένα καταπράσινο σκούτερ δεν θα έχει και πολύ τύχη στη συντηρητική αγορά των πρακτικών αυτών οχημάτων. Λίγες γραμμές από το αγωνιστικό χρώμα της εταιρείας ήταν αρκετές. Η λίστα με την γκάμα των αξεσουάρ ξεκινάει από τι λέτε. Ούτε από το top case, ούτε από την ψηλότερη ζελατίνα, αλλά από ένα τελικό εξάτμισης. Της λέω Vince για να γίνει πιο ευχάριστη ηχητικά. Με τη στάθμη θορύβου βέβαια, πάντα μέσα στα όρια. Το σίγουρο πάντως είναι ότι τελικά το J300 εκπέμπει αυτό το κάτι που θέλει από την οικογένεια. Η αρχή έγινε, τα στεγάνα έσπασαν και η Καβασάκη μπήκε στο χώρο των σκούτερ. Η τελευταία από τις ιαπωνικές εταιρείες που ενέδωσε στα σημεία των καιρών. Ασφαλώς θα υπάρξει και συνέχεια. Πάντα με τη φροντίδα και κάτι από το πράσινο DNA. Και ίσως λίγο περισσότερο, μιας και αυτό εδώ, το πρώτο J300, μοιάζει περισσότερο με τον κουμπάρο και γείτονα παρά με τον μπαμπά νίντζα. Συνοδεία με το αποχαιρετιστήριο ηχητικό από, τι άλλο, ένα 600 νίντζα, η Καβασάκη ανακοινώνει και την τιμή του J300, που ξεκινά από τις 4.995 ευρώ.